Με τη συμμετοχή 100 φορέων και με περισσότερες από 200 ποικίλες δράσεις όπως θεατρικά και μουσικά δρόμενα, εκπαιδευτικά projects και άλλα προγράμματα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας διοργανώνει την 7η Γιορτή Πολυγλωσσίας, η οποία θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 19 Μαΐου. Στη διάρκεια της σχετικής συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, αναφερόμενος στο θεσμό της πολυγλωσσίας, τόνισε ότι η μεγάλη αυτή δράση του Δήμου υπογραμμίζει την ταυτότητα της πόλης. Η Γιορτή Πολυγλωσσίας, όπως είναι ουσιαστικά, είναι ένα μήνυμα για την ταυτότητα της πόλης. Η ταυτότητα της πόλης, όπως θέλουμε να λέμε, είναι πολυπολιτισμική, πολυεθνική και ούτω καθεξής. Αυτή την ταυτότητα προσπαθούμε να αναβιώσουμε, γιατί έχει πολλαπλά ωφέλη. Και τα πολλαπλά ωφέλη είναι ότι βγαίνουν μηνύματα από την καθιέρωση της Γιορτής Πολυγλωσσίας, βγαίνουν μηνύματα όχι απλά ανεκτικότητας αλλά και αποδοχής της διαφορετικότητας, βγαίνουν μηνύματα συμφιλίωσης και συνένεσης για την συμβίωση. Φέτος το έργο είναι αφιερωμένο στις γλώσσες που προκύπτουν. Και οι γλώσσες που προκύπτουν είναι γλώσσες, είτε είναι κώδικες, είτε είναι γλώσσες βαθιάς επικοινωνίας, είτε είναι γλώσσα που φέρνει ο άνθρωπος εσωτερικά, η πολυγλωσσία, η εσωτερική του, οι ψυχικές του γλώσσες, είτε είναι οι εμπειρίες του, οι οποίες του δημιουργούν ολόκληρα αφηγήματα μέσα του. Θέλουμε λοιπόν αυτή την πολυγλωσσία, την ατομική, την προσωπική αλλά και την κοινωνική, να την αναδείξουμε ως κάτι θετικό, ως μια διαδικασία. Οι δράσεις μας ακόμη μια χρονιά είναι πολλές, είναι πυκνές, ξεπερνούν τον αριθμό των 250, τα περίπτερα με τις γλώσσες ξεπερνούν τα 26 και επίσης η εβδομάδα που ξεκινάει 13 του μηνός θα αγκαλιάσει αυτό που ο Δήμαρχος είπε, ότι στις 17 θα γίνουν τα εγκαίνια. Θα αρχίσουμε 13 εισαγωγικά με το Δημαρχείο, με την Εύσα Μανώλη Αναγνωστάκη. Η κοινότητα της Γεωργίας θα κάνει το πρώτο της καφέ επίσημα ως προέναρξη. Θα ξεκινήσουν τα μουσεία, το Βυζαντινό Μουσείο, θα έχουμε και άλλες πόλεις. Η Αθήνα φέτος θα κάνει 2 καφέ πολυγλωσσίας με το Ίδρυμα Λαμπράκη. Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΠΘΕ, Φίλιος Τάγκος, ευχαρίστησε και συνεχάρει όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης, επισημένοντας τον αυστηρά υποστηρικτικό ρόλο της εταιρείας στη Γιορτή Πολυγλωσσίας. Η πολυγλωσσία ως έννοια, ως αξία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και ένας παράγων επιτυχίας για την πόλη. Το μέλλον ανήκει στις πόλεις που είναι εξωστρεφείς. Η πολυγλωσσία είναι μια πραγματικότητα και είναι μια πραγματικότητα όχι τα τελευταία 30 χρόνια που ζούμε το μεταναστευτικό φαινόμενο ως χώρα υποδοχής. Είναι μια πραγματικότητα σε αυτή την πόλη εδώ και 23 αιώνες. Αυτό είναι το DNA της πόλης και το μέλλον της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εξωστρέφειά της, και το ισχυρότερο εργαλείο για να έχει κανείς μια επιτυχημένη εξωστρεφή παρουσία και πορεία είναι η πολυγλωσσία. Η φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο και σε άλλους χώρους, υποστηρίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, πανεπιστήμια και κοινωνικές οργανώσεις, το Υπουργείο Πολιτισμού, μη κυβερνητικές οργανώσεις, προξενία και αλλόφωνες κοινότητες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση για τους νέους σε κινητικότητα.